Άλλο ένα δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη λόγω του κορονοϊού τέλειωσε χθες. Και όσον αφορά το θέμα των ρυθμίσεων που έχει λάβει ο Δήμος Άργους Μυκηνών για τον COVID-19, μπορώ να σας διαβάσω λοιπόν τις απαλλαγές αυτές, τις οποίες έχουμε εντάξει για να ελαφρύνουμε τους συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν προβλήματα με κλειστές επιχειρήσεις. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού, από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αυτά λοιπόν που έρχονται στο λογαριασμό του ηλεκτροφωτισμού μέσα τα τέλη, αυτά για όλο το διάστημα αυτό πλέον δεν θα τα ζητήσουμε από τους συγκεκριμένους δημότες μας. Ήδη οι υπηρεσίες μας δουλεύουν για αυτό το σκοπό και ξεκαθαρίζουν τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως οι επιχειρηματίες μπορούν να έρθουν στον ισόγειο και να δηλώσουν και αυτοί ποιες επιχειρήσεις έχουν πλέον σταματήσει. Είναι η εστίαση, η αναψυχή, όλα αυτά τα γνωρίζουμε βεβαίως. Αλλά παράλληλα, αν κάποιοι άνθρωποι θέλουν για επεξηγήσεις, μπορούν να έρθουν. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους από την καταβολή των παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων, τραπεζοκαθίσματα κλπ. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω του COVID από το τέλος καταβολής του 0,5 επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Αυτά είναι θεσμοθετημένα πράγματα από τον νόμο που έπαιρναν οι Δήμοι και λέμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι αυτά δεν θα τα εισπράξουμε από τις επιχειρήσεις αυτές. Πλήρης απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων από τα ξενοδοχεία, καταλήμματα για την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Πέμπτον, κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, μη επιβολή προς αυξήσεων για όλες τις ρυθμιζόμενες οφειλετών του Δήμου Άργους Μυκηνών και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης. 6. Μείωση 40% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα του Δήμου Άργους Μυκηνών για όλη την περίοδο που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού. 7. Ένταξη στη νέα εξαγγελθής αρρύθμιση των 120 δόσεων οφειλών προς τους Δήμους για όλες τις αρρύθμιστες οφειλές. Επίσης, εισηγηθήκαμε και αποφασίσαμε πλήρης απαλλαγή ενοικίων στα κηλικεία. Αυτά τα εισηγήθηκα εγώ, ο υποφαινόμενος, ο Δήμαρχος, έτσι έπρεπε να γίνει, προς τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίοι πραγματικά τα αποδέχτηκαν. Πλήρη απαλλαγή των ενοικίων στα κηλικεία των σχολικών μονάδων για το διάστημα που αυτά διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των ανωτέρων μέτρων της κυβέρνησης. Δεύτερον, η μείωση 40% του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των κηλικίων για την περίοδο λειτουργίας τους και για όλο το σχολικό έτος κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του νόμου 4735 του 20. Και τρίτον, τη ρύθμιση οφειλών των κηλικίων με αίτηση και απόφαση του ΔΣ των Σχολικών Επιτροπών. Είναι μια άσχημη περίοδος αυτή. Εγώ θα τη χαρακτήριζα, ειλικρινά το λέω, μια πολεμική κατάσταση. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από τραυματίες και από νεκρούς. Κάθε βράδυ ακούμε λοιπόν 100 πέθαναν σήμερα, 80 πέθαναν, 90 πέθαναν και από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι έχουν προσβληθεί, 2.000, 1.500, οι τραυματίες της ιστορίας. Δεν είναι ανάλγητη η Δημοτική Αρχή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε φαγητό σε πάρα πολλές οικογένειες και ποτέ δεν δείξαμε στα ΜΜΕ, ποτέ δεν δείξαμε ανθρώπους, όπως γίνεται σε άλλα μέρη, που με αφήνει παγερά διάφορο βέβαια η αναλγησία αυτών των συναδέλφων μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι και γι' αυτό είμαι αδιάφορος. Εμείς όμως ποτέ δεν δείξαμε έναν άνθρωπο. Πάρα πολλές οικογένειες σιτίζονται. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Πριν το 2010, πριν το 2009, στους άλλους δημάρχους, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Εμείς αναλάβαμε στις χειρότερες ώρες. Δηλαδή, αναλάβαμε όταν άρχισαν τα μνημόνια, έγιναν 90%, 92% περικοπές από την κεντρική πολιτική σκηνή στους Δήμους. Μετά από λίγο ήρθαν το κλείσιμο των τραπεζών, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την οικονομία, τη μικροοικονομία της κοινωνίας μας, και αμέσως μετά ο κορονοϊός. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, με εναλλαγή τριών πρωθυπουργών. Ξεκινήσαμε τεσσάρων με τον Παπανδρέου,
μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου, μετά με τον Σαμαρά, μετά με τον Τσίπρα και τώρα με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή όλη αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη. Εύχομαι να βγούμε κάποια στιγμή στο ξέφωτο. Εύχομαι από την καρδιά μου μέσα να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία του λαού. Δεν γίνεται άλλο πια. Έχουν ταλαιπωρηθεί επιχειρήσεις, κλείνουν επιχειρήσεις, ταλαιπωρούνται άνθρωποι, μένουν άνεργοι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, δεν μπορούν να σχεδιάσουν το αύριο. Οι καταθλίψεις έχουν βαρύνει την κοινωνία. Έρχονται και μου λένε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αντέξω, ως άνθρωπος δηλαδή, να σηκώσω άλλο φορτίο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο. Και εκτός από αυτό, θέλω να υπενθυμίσω στους συνδημότες μας ότι ήδη είχαμε λάβει μέτρα για την ΔΕΗ ΑΡΜ, για το νερό. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες απαλλαγές σε τρίτεκνες, σε πολύτεκνες οικογένειες, σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε μακροχρόνια ανέργους. Έχουμε όλες αυτές τις παραμέτρους τις έχουμε συμπεριλάβει. Έχουμε φτιάξει ειδικά τιμολόγια για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες και δεν μπορούν. Δεν είμαι δίπλα στις εκλογές για να υπερθεματίζω επιθεμάτων. Οι εκλογές είναι μετά από 3 χρόνια. Ποτέ όμως δεν είδα τις εκλογές και ποτέ δεν είδα αν κάποιος μας ψηφίζει ή δεν μας ψηφίζει. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για όλο το λαό. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους βρίσκονται στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να τους ελαφρύνουμε τον πόνο που πραγματικά είναι σε μεγάλες δόσεις τον τελευταίο καιρό. Εύχομαι από την καρδιά μου μέσα να αντέξουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ας βάλουμε περισσότερο χαμόγελο στη ζωή μας. Ας κάνουμε λοιπόν, Έλληνες είμαστε, ας βρούμε λοιπόν και ας συντάξουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αυτή η πατρίδα ξέρει πολύ καλά να αντέχει στα δύσκολα. Και θα αντέξουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Και πάλι νικητές θα είμαστε και πάλι μπροστά θα βγούμε.